Ναι, για να πούμε και δύο-τρία πράγματα, γιατί μου τη βάλεσε στο κεφάλι χτες λιγάκι. Μου τη βάλεσε αρκετά στο κεφάλι. Το 2013 αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και είναι η μοναδική εκπομπή που το κάνει, προκαλεί το ελληνικό κράτος να πάρει θέση απέναντι στο ΣΟΡΑ. Ναι, που μέχρι τότε δεν είναι απαταιώνας, να τον κλείσετε φυλακή. Τα έχει τα λεφτά να σώσει την Ελλάδα. Έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι συνδράμουν στο να στριμώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Το τι τράβηξα δεν περιγράφεται, θα σας τα πω. Ναι. Ήταν εδώ μαζί μας η Μαριάννα Πυριώτη, ο Τάκης ο Χατζής, που δουλεύει στο Sky, αριπορτός Άλτε. Γιατί άκουσα χτες ότι έλεγες ότι εγώ διαφήμιζα το ΣΟΡΑ. Εγώ στην ανθρωποφαγία δεν συμμετέχω, πρώτος Άλτε. Να ρωτήσεις τον συνάδελφό σου που δουλεύετε στον ίδιο σταθμό, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό, τι είχαμε πει τότε μαζί με τον Τάκη Χατζή εδώ. Με τη Μαριάννα Πυριώτη, την οποία είχαν ξεσκίσει, την είχαν βρήσει, εμένα που μου είπαν ότι χρηματοδοτούμε από πολυεθνικές εταιρείες, διαφημιστικές εταιρείες, για να χτυπήσω το ΣΟΡΑ, και προς τιμή του, ο μοναδικός πολιτικός που του ζητήσαμε και έκανε παρέμβαση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξέρετε τη σχέση με τον Άδωνη. Τρογόμασταν τα σκυλιά. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση, όντως ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ο μοναδικός πολιτικός ο οποίος παρενέβη. Και έκανε μήνυση στο ΣΟΡΑ. Έκανε μήνυση στο ΣΟΡΑ για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αποτέλεσμα, η δικαιοσύνη έβγαλε, απόφαση υπέρ του ΣΟΡΑ. Την οποία εκείνοι ανεμίζανε ότι έχουν τα 600 δισεκατομμύρια. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ τότε. Ναι. Είχαμε μιλήσει με τις τράπεζες που υποτίθεται ότι ήταν κατατεθειμένα τα ομόλογα. Είχαμε αποκαλύψει το χαρτί από την τράπεζα του Καναδά. Αυτή η εκπομπή το έκανε. Αυτή η εκπομπή. Δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα και το τονίζαμε και του λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Και Βασίλη, επειδή άκουσα Βασίλη Κονό μου, χρόνια πολλά Βασίλη μου, αδελφέ μου, ότι έκανε ένα υπενιγμό ότι και κάποιες πρωινές εκπομπές, αυτή η εκπομπή ήταν η μοναδική εκπομπή η οποία είχε πει είναι απαταιώνας μέσα. Το ότι τράβηξα Βασίλη μου δεν περιγράφεται. Είχα πάει στον τότε αντιπρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, ο οποίος έχει όλο το φάκελο με το κυνηγητό που μου είχαν κάνει επειδή είχαμε αποκαλύψει στοιχεία. Μέχρι που λέγανε ότι διαφημιστικές εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες και το κράτος με χρηματοδοτεί για να κυνηγήσω το ΣΟΡΑ. Και τώρα βλέπω πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες στο ΣΟΡΑ. Τον αφήσανε 13, 14, 15, 16. Εγώ δεν πρόκειται να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Εμείς τότε κάναμε ένα ρεπορτάζ. Ασχοληθήκαμε σε δύο εκπομπές. Τότε λοιπόν ο κύριος Λαμπράκης, ο οποίος τώρα είναι φυλακισμένος στην Αμερική, με κατηγόρησε ότι τα παίρνω για να χτυπήσω το κίνημα του κυρίου ΣΟΡΑ. Σας είπα, σκέφτηκα να κάνω αγωγές, σκέφτηκα να κάνω μηνύσεις, σκέφτηκα. Το φάκελο με τις καταγγελίες μου τον έχει ο αντιπρόεδρος, ο τότε αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και γνωστός δικηγόρος, πατέρας του Νότα του Ζαφυρόπουλου, ναι, ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Ζαφυρόπουλος. Τότε λοιπόν και ο Τάκης ο Χατζής εδώ, ρώτα Άρη Πορτοσάλτε τον Τάκη το Χατζή, τι είχαμε κάνει τότε. Δίπλα σου είναι, ρώτησε τον, γιατί άκουσα κάποιους υπαινιγμούς ότι εγώ έβγαινα και διαφήμιζα το ΣΟΡΑ. Εγώ που τράβηξα να κάρω. Αποκαλύφθηκε όλο αυτό το παρελθόν. Αποκαλύφθηκε τότε, έφτασε στη δικαιοσύνη η υπόθεση και η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι τα έχει τα 600 δισεκατομμύρια. Και πηγαίνουν, προσέξτε για να το δώσω και τη συνέχεια, και πηγαίνουν στις εφορίες και καταθέτουν αιτήσεις για συμψηφισμό, λέμε τα 600 δις. Και ο άλλος άσκησε δίωξη εναντίον του αντιπροέδρου του ΕΦΚΑ και διοικητή μέχρι προχθές του ΑΕΠ, του κ. Τσακίρη, ότι γιατί δεν δέχεσαι τις προσφυγές των πολιτών, οι οποίοι τι λένε οι πολίτες. Εφόσον έχει τα 600 δισεκατομμύρια ως ώρα και έχει πει ότι εγώ μπορώ να συμψηφίσω τα χρέη μου, γιατί δεν τα δέχεσαι. Να κάνεις δεκτό το αίτημα. Και έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα εισαγγελέας. Είναι... Αυτή η εκπομπή λοιπόν είχε κάνει το καθήκον της. Προς τιμή του ο μοναδικός που ασχολήθηκε, και σας είπα, τη σχέση μου με τον Άδωνη την ξέρετε. Είμαστε φίλοι χρόνια, αλλά τρογόμαστε. Θα σας χιλιά. Ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, είχε κάνει τότε μήνυση. Ο οποίος τότε είχε κάνει και μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Με αφορμή την εκπομπή αυτή εδώ. Ναι. Που είχε βγει στον αέρα και είχε έρθει και εδώ και είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Σόρα και με τον κύριο Λαμπράκη. Ξέρετε κάτι. Είναι υπόθεση της δικαιοσύνης να αποφανθεί. Είναι απαταιώνας μέσα. Έτσι. Τα έχει, σώσε την Ελλάδα. Αυτό είχαμε πει τότε. Και είχαμε απευθυνθεί και στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Μόκο. Τώρα βγαίνουν όλοι έξω από το περιστήριο της Βουλής και κάνουν δηλώσεις. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε προκαλέσει ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι αφού είχαμε βγάλει εμείς τα στοιχεία από τον Καναδά ότι δεν υπήρχαν όλα αυτά, είχαμε προκαλέσει ανακοίνωση από το Υπουργείο που έλεγε ότι πήραμε αλληλογραφία. Με αφορμή την εκπομπή βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Το θυμάμαι σαν εμείς λοιπόν είχαμε κάνει το καθήκον μας. Δεν συμμετέχουμε, Άρη Πορτοσάλτε, σε αυτή την ανθρωποφαγία. Αλλά περιμένω, και επειδή θεωρώ ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, εγώ σε εκτιμώ. Να τα ανασκευάσει σήμερα.
Διαφορετικά θα σου στείλω όλα τα στοιχεία. Όπου θα... Μάλλον δίπλα σου είναι ο μωρό, ο Τάκης ο Χατζής. Ρώτα τον. Ήταν σε όλες τις εκπομπές εδώ όταν συμμετείχαμε. Πάρε τη Μαριάννα την Πυριώτη. Πάρε την Χριστίνα την Κοραή. Πάρε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να σου πούνε όλα τα πραγματικά στοιχεία. Ενοχλούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ενοχλούμε με αυτή την ανθρωποφαγία. Έτσι, υπάρχει ανταγωνισμός. Να μου πεις τα ψηλά βουνά. Ναι, χτυπάνε. Έχουν το χιόνι. Έτσι, αυτά είναι, μπορεί κάτω είναι να μην έχει. Τι να κάνουμε, ρε Άρη. Τι να κάνουμε, δεν φταίω, Άρη μου. Λοιπόν, πάμε. Όταν άρχισε το θέμα του Σόρα να φουντώνει, μπορεί να ξεκίνησε από την εκπομπή του Μάκη Τρενταφυλόπουλου για τις Ανατολής, λέει. Τις... Ναι, τα ομόλογα της Ανατολής. Εμείς θα διαφορήσαμε για όλα αυτά. Εκείνο το οποίο κάναμε εμείς ήταν το εξής. Κύριε, αυτό στάζει λαγούς με πετραχίλια. Πού είναι το κράτος? Έτσι είχαμε ξεκινήσει αυτή την εκπομπή. Πού είναι το κράτος? Είναι απατεώνας μέσα. Έχει 600 δισεκατομμύρια και μπορεί να μας σώσει. Να σώσει το δημόσιο χρέος. Να τελειώνουμε και με το κολοχρέος. Ναι. Να μην πάμε. Τότε είμαστε στο δεύτερο μνημόνιο, πρωτοδεύτερο. Εκεί είμαστε. Δεν θα είχαμε φτάσει στο τρίτο. Ναι. Είναι όλα που φαινόταν η υπόθεση. Είναι δυνατόν να έχει ένας άνθρωπος 600 δισεκατομμύρια. Γιώργο, ο πλουσιότερος άνθρωπος. Να το πω ένα παράδειγμα θα πω. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, ο Bill Gates αυτή τη στιγμή, έχει γύρω στα 60. Δεν είναι, λέει, 600 δισεκατομμύρια κιλό ώρα. Αυτό δεν έχει 600. Δηλαδή 10 φορές τον Bill Gates. Έχει παρασύρει αρκετούς ανθρώπους. Τι να πούμε τώρα. Είναι απάτη μέσα. Αλλά δεν μπορεί να αφήνει. Εσύ κράτος. Εμείς το ψάχνουμε το. Τώρα το ψάχνετε. Έτσι. Τώρα. Εμείς είχαμε απαιτήσει να το ψάξετε το 13. Και είχαμε κάνει τη δουλειά μας σωστά και είμαστε περήφανοι που την κάναμε τη δουλειά μας σωστά. Κάποιοι άλλοι περιμένουν τα δελτία από τα γραφεία τύπου για να εξυπηρετήσουν τις ιδεολογικές τους προτιμήσεις. Γι' αυτό να είναι προσοκτικοί όταν μιλάνε για μας και τους συντελεστές αυτής της εκπομπής. Και το λέμε σε πολύ αυστηρό τόνο. Είμαστε κατά της ανθρωποφαγίας. Εγώ δεν έχω καταφερθεί κατά. Κανενός συναδέλφο μου από άλλο κανάλι. Με έχετε ακούσει ποτέ, έχετε ακούσει τον Τίνο, την Πάγια, μένα, να καταφερθούμε. Άκουσα χτες τον Άρη Πορτοσάλτη να αναφέρετε προσωπικά σε μένα. Με ροδόνερο το στόμα σου άλλη φορά όταν μιλήσεις για μένα, Άρη. Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι, τα υπόλοιπα θα σας πω στο τηλέφωνο γιατί να σε μνά.